25η Μαρτίου πάντοτε είναι μια απίστευτα σημαντική ημερομηνία για το έθνος μας. Πρώτα απ' όλα είναι γιορτή η οποία συνδέεται με την Ορθοδοξία μας και γι' αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι επαναστάτες αποφάσισαν ότι η επίσημη ημέρα κήρυξης και έναρξης του αγώνα θα είναι η σημερινή. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε, διότι πρέπει καταρχήν να θυμόμαστε ποιοι είμαστε. Και για να θυμόμαστε ποιοι είμαστε πρέπει να καταλάβουμε ότι 203 χρόνια πριν καταφέραμε να υποτάξουμε μια αυτοκρατορία η οποία εκτινόταν από τον Περσικό κόλπο στο Δούναβι και από εκεί ως τον Ατλαντικό. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε ένα έθνος τυχαίο. Είμαστε ένα έθνος με πυγμή, είμαστε ένα έθνος πολεμιστών και είμαστε ένα έθνος με μια παράδοση, η οποία όμως αυτή παράδοση έρχεται και ενώνεται με την Ορθοδοξία. Προσπαθούν συνεχώς οι Ευρωπαίοι να κάνουν ως προς τους Ουκρανούς και να εισάγουν σιτηρά, για παράδειγμα, από την Ουκρανία, τα οποία έρχονται και ελληνοποιούνται εδώ πέρα με fast track διαδικασίες. Καταλαβαίνετε ότι λειτουργεί δι' αυτού του τρόπου αυτή η τακτική αθέμητα απέναντι στους Έλληνες αγρότες. Οι Πολωνοί αγρότες το αντιμετώπισαν σταματώντας αυτές τις εθνικοποιήσεις των αγροτικών των σιτηρών που προέρχονται από την Ουκρανία και δι' αυτού του τρόπου μπόρεσαν να ανασάνουν οι αγρότες τους. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και στην Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να γίνει και σε ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο, διότι δεν είναι δυνατόν συνεχώς οι αγρότες σε κάθε χώρα να έχουν ανταγωνιστές από άλλους και να μην υπάρχει κανένας δασμός επιτέλους σε αυτή την Ήπειρο. Άρα αυτά είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν στην Ευρωβουλή. Πρέπει να υπάρχει η βούληση, πρέπει να υπάρχει η έννοια του εθνικού καπιταλισμού, το έθνος πρώτα και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Συχνά εδώ εμείς έχουμε το πρόβλημα στην Κυλλήνη, συγκεκριμένα στο λιμάνι, όπου εισάγονται, όπως είπατε, πολλά σιτηρά από την Ουκρανία. Για την Ελλάδα, πιστεύετε κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για αυτές τις ελληνοποιήσεις που έχουν πάρει καταιγιστικό ρυθμό πια, με αποτέλεσμα να μένουν τα δικά μας προϊόντα απόλυτα εδώ των παραγωγών μας. Σκοπεύετε κάποια πρωτοβουλία να αναλάβετε, κάτι Βεβαίως. Στην Ευρωβουλή? Πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσουν αυτές οι εθνικοποιήσεις. Είτε είναι ελληνοποιήσεις, είτε είναι πολωνοποιήσεις, είτε είναι οτιδήποτε. Αυτές λοιπόν τις ελληνοποιήσεις θα τις σταματήσουμε, εάν έχουμε και μας δώσει ο λαός τη δύναμη, το ποσοστό εκείνο το οποίο είναι επαρκές για να ακουστεί η φωνή μας, θα τα σταματήσουμε και ταυτόχρονα, εάν η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αυτή που φανταζόμαστε, δηλαδή ένας σεισμός μεγατόνων των εθνικών δυνάμεων, των ταυτοτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, θα επιβάλλονται και δασμοί. Και αυτό θα γίνει πανευρωπαϊκή πολιτική. Εμείς θα παλέψουμε γι' αυτό. Ένα κρίσιμο θέμα εδώ στην Ηλία έχουμε με τις υποδομές μας. Κάποιες ανακοινώνονται και ποτέ δεν πραγματοποιούνται. Κάποιες που είχαν γίνει παλιά, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι δεν έχουν συντηρηθεί. Κάποια τοποθέτηση για αυτό το θέμα των υποδομών, που είναι κρίσιμο και για την οικονομία επίσης, για την παραγωγή του τόπου? Ενημερώθηκα και το γνωρίζω το θέμα, ότι υπάρχει και πρόβλημα με το κατάκολλο, που μία ξεκινάει, μία σταματάει. Δεν ευνοείται έτσι το τοπικό τουριστικό, ας πούμε, κεφάλαιο και η τοπική οικονομία, διότι όταν συνεχώς υπάρχουν τέτοιες διακυμάνσεις, όταν συνεχώς δεν φτιάχνονται υποδομές, δεν εξυγχρονίζονται υποδομές, προφανώς θα φεύγουν αυτοί οι οποίοι προορίζονται να έρθουν, για παράδειγμα, στο κατάκολλο. Άρα, εδώ πέρα αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί γίνεται. Η απάντηση πάλι είναι ότι προσπαθούν να απαξιώσουν είτε τις δημόσιες είτε τις ελληνικές επενδύσεις κτλ. Ή να τις παρεμποδίσουν για να τα πάρουν στο τέλος κάποιες πολυεθνικές και να το εκμεταλλευτούν με τους γνωστούς τρόπους που το εκμεταλλεύονται και έτσι να ξεπουληθεί όλη η χώρα. Όμως επανερχόμαστε δι' αυτού του τρόπου πάλι στο αρχικό μας σκέλος της συνέντευξης. Τι θα κάνουμε με τις μικρομεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις? Θα έχουμε Έλληνες επιχειρηματίες ή θα έχουμε μόνο ξένους στην Ελλάδα? Αυτά λοιπόν είναι όλα ζητήματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Αν έχεις το έθνος μπροστά, η οικονομία σου λειτουργεί πρώτα, με πρώτο διακύβευμα, το εθνικό συμφέρον. Και εθνικό συμφέρον είναι να έχουμε Έλληνες επιχειρηματίες. Για ποιο λόγο ή για ποιους λόγους ο Έλληνας ψηφοφόρος στις ευρωεκλογές του 24 να πάει και να ψηφίσει το κόμμα της Νίκης? Λοιπόν, το κόμμα της Νίκης, η ψήφος στο κόμμα της Νίκης είναι μία ψήφος η οποία έχει λογική.
Έχει λογική γιατί. Διότι πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιδράσεις στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και πρέπει να αντιδράσεις με έναν τρόπο συγκεκριμένο. Δεν θα πας, κατά τη δική μου εκτίμηση πάντοτε, έτσι, να ψηφίσεις κάποιο κόμμα το οποίο έχει μια αντιεθνική, μια αντιεθνοτική πολιτική, δηλαδή μια πολιτική η οποία να μην βασίζεται στην εθνική ταυτότητα και στη θρησκευτική ταυτότητα του πληθυσμού μας, έτσι. Θα πρέπει να ψηφιστεί κάποιο κόμμα το οποίο θα έχει εθνικό και θρησκευτικό χαρακτήρα. Αυτό το κόμμα είναι η Νίκη και είναι ένα ειλικρινές κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο φτιάχτηκε από απλούς, κανονικούς και ευσεβείς ανθρώπους. Δεν φτιάχτηκε από ελίτ, δεν φτιάχτηκε από βαρόνους, δεν φτιάχτηκε από γόνους. Φτιάχτηκε από ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται μέσα από την κοινωνία. Και αυτό της δίνει ένα κινηματικό στοιχείο. Το κινηματικό στοιχείο είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να οδηγήσει και άλλους ψηφοφόρους να ενταχθούν μέσα σε αυτό το ρεύμα. Διότι είναι ένα ρεύμα η Νίκη. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, εμείς ως Νίκη θέλουμε να επαναφέρουμε τις αξίες οι οποίες συγκροτούν τον ελληνικό πληθυσμό. Ποιες είναι αυτές? Η πυρηνική οικογένεια και όχι τα νομοσχέδια που περνάνε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι συνεργάτες τους με τους ΛΟΑΤΚΙ. Ποιες είναι οι παραδοσιακές αξίες? Είναι το έθνος και όχι η παγκοσμιοποίηση. Ποιες είναι οι παραδοσιακές αξίες? Είναι ο Έλληνας επιχειρηματίας και όχι η πολυεθνική. Αυτές λοιπόν είναι η ραχοκοκαλιά, ώστε κάποιος Έλληνας ο οποίος βρίσκεται σε εγρήγορση να του δώσει το κίνητρο να μην κάτσει στο σπίτι του εκείνη την ημέρα, αλλά να δώσει όχι απλά μήνυμα, να αναταράξει όλο το σύστημα και να μπει και αυτός σε όλο το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, ώστε να υπάρξει ένας ισχυρός σεισμός για να μπορέσουν οι εθνικές δυνάμεις να βρεθούν ξανά στο επίκεντρο.